όνομα διβάσω. Καταστράφηκα. Η Λιλίκα ήταν άντρας. Και πώς γίνεται αυτό, βρεβάζω μου, της λέω. Πώς γίνεται, τι είπε. Σίγουρα, για πιο έξυπνη μου λέει. Έτσι είπε. Ναι, μάλλον με εγχείρηση θα μάθω. Λέει. Έψαξε και έμαθε. Λες ψέματα. Είπε, έψαξε. Ναι, ανάθεμα με λέει. Και αν ξέρει που πέφτει το πέτσοβο. Είπε έτσι. Ρε Λιλίκα, δεν πάμε ένα Σαββατοκύριακο όλοι μαζί στο Μέτσοβο. Να δει και τον πατέρα σου που φαγώθηκε, δεν υπάρχει και λες ψέματα. Να πω εγώ ψέματα για τον πατέρα μου. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε. Πάντως η βάση δεν είναι καλά. Α, τώρα το κατάλαβες εσύ. Τι πες παιδί μου στα σοβαρά, δεν είναι καλά καθόλου. Θα σου πω, πώς της ήρθαν όλα αυτά. Δεν σου είπα και το καλύτερο. Τι πες μου. Α, λέει εσύ, είσαι γιατρός χωρίς σύνορα. Αυτή είναι η Αφροδίτη της Μήλου. Όχι, η Αφροδίτη της Μήλου. Το καλύτερο. Όχι, δεν μπορώ. Σε καλό να μας βγουν τόσα γέλια. Φοβόμουν να τη βάσω. Πέρασε κατοχή η βάσω. Δεν μπορεί. Αυτή σίγουρα φορούσε κουκούλα τότε. Κώστα, να του το πει. Αποκλείεται. Δεν είμαι έτοιμο. Που να με χτυπάνε 14. Που φάλα και να μου κάνει το ίδιο μου το παιδί. Αποκλείεται. Κατάλαβε. Αποκλείεται. Κατάλαβα. Δεν θα του το πει. Να. Να σου πω. Πρέπει να τη το βγάλω το μυαλό. Να την πει ότι εγώ είμαι γυναίκα. Να κάνω κάτι που το κάνουν μόνο γυναίκε. Τι είναι αυτό που κάνουν μόνο γυναίκε, για σκέψω. Θύματα. Μόνο οι γυναίκες είμαστε τα θύματα. Γιατί οι άντρες δεν είναι. Όχι τώρα που θα μου πεις ότι είστε θύματα κι εσείς. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή δεν ήμουν θύμα. Ρε, άμα ήσουν εσύ θύμα, η Ρένα τι να πει τότε. Α. Και τι να κάνω, σκέψου. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται και τίποτα. Ό,τι κάνετε εσείς το κάνουμε κι εμείς. Μέχρι και νύχι βάφεται. Συγγνώμη, και για ποια ανισότητα μιλάμε. Πώς θα αποδείξω εγώ ότι είμαι γυναίκα. Τι είναι αυτό που κάνουν μόνο οι γυναίκες, μου λες. Γεννάνε. Θέλω να γίνω μάνα. Πότε? Τώρα, αύριο, το πολύ μεθαύριο. Πάντως θέλω να γίνω μάνα. Έχω δει κάπου σε ξέρω. Να, 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 να. Συγγνώμη, έχω να ξεσκονίσω, δεν ενοχλώ. Και δεν μου λες, πώς σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Τι είναι αυτό? Α, το μωρό της Λιλίκας. Είπα κι εγώ. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Το βιολογικό μου ρολόι χτύπησε κόκκινο. Θέλω να γίνω μάνα. Τι ακούω, Θεέ μου. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη. Άκου, πώς μου μιλάει, άκου. Βάσο, σταμάτα πια. Δεν μπορείς να της μιλάς έτσι. Είναι πληγωμένη γυναίκα. Γυναίκα. Τι θα γίνει, Βάσο? Θα συνεχιστεί πολύ αυτή η ιστορία. Μεγάλη γυναίκα είναι. Κολλάει το μυαλό. Κολλάει, παιδί μου. Δεν μου λες. Εσύ ήθελες να γίνεις μάνα από παλιά. Από πότε? Από τότε που κατάλαβα ότι η ζωή είναι μικρή. Και θα μεγαλώσουμε το παιδί. Πιο μικρή θα σου φανεί μετά. Θέλω να ολοκληρωθώ σαν γυναίκα. Το Θεό δεν το φοβάσαι?
Και θα ξυπνάς από τις 5 ώρα το πρωί για να το θυλάζεις. Τώρα ξυπνάω και καπνίζω. Mm. Θα πέσει το στήθος σου. Αν δεν σκάσει σε κανένα αεροπλάνο. Από το να πέσει το ηθικό μου. Θα κάνει με το απάνω σου. Το πουλάκι μου. Α, εσύ το θες πολύ. Κάντο τότε. Δεν μπορώ. Δεν έχω άντρα. Αχ, ναι. Χρειαζόμαστε άντρα. Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες. Λιλίκα. Εμένα ρωτάς. Η καημένη Λιλίκα. Θέλει τόσο πολύ να γίνει μάνα. Που το χορτοτρώμε. Με τι προσόντα. Με το Σωλήνα. Εσένα τι σε νοιάζει. Φύγε μακριά της όσο είναι καιρός. Αυτός ο άνθρωπος θα σου κάνει ζημιά. Πάλι φίλα μάσησες. Θα με θυμηθείς μια μέρα, αλλά θα είναι αργά. Ναι, καλά. Πήγαινε τώρα, θέλω να κοιμηθώ. Αύριο έχω να ξυπνήσω νωρίς. Πάντως εγώ. Όπου τηλεφώνησα, όπου ρώτησα, δεν την ξέρει κανένας. Ναι. Και τι είναι, φάντασμα. Μπορεί. Λιλίκα πάντως δεν είναι. Φρε Βάσο, δεν είσαι καθόλου καλά. Αυτό το Μιορδάνη, πόσο καιρό έχεις να τον δεις. Αν νομίζεις ότι φταίει αυτό, ένα σου λέω. Τότε όλη η Ελλάδα είναι τρελή. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι στατιστικά ο αδύναμος κρύπος αυτού του γύρου είστε εσείς, Λευτέρη. Α, δεν θα μάθω να ανοίγω ποτέ φίλο. Πώς θα κάνω τώρα τη Γιαννιώτικη τη ρόπιτα. Σε τι διαφέρει ψάλες. Στην προφορά ξέρω εγώ. Πάντως πολλές γυναίκες δεν ξέρουν να ανοίγουν φίλο. Ούτε εγώ ξέρω. Εσύ δεν χρειάζεται όμως να αποδείξω ότι είσαι γυναίκα. Με τις φωλιάτα δεν αποδεικνύεται. Φίλο θέλει. Βέβαια. Αν η γυναίκα δεν ανοίξει φίλο με τα χεράκια της, δεν είναι γυναίκα. Με σφολιάτα ξέρω κι εγώ. Ορίστε, δεν ανοίγει. Πολύ δύσκολο. Και πρέπει να το ανοίγω και με μαεστρία. Νάτος, νάτος αρχίζει. Έλα, έλα. Άντε ρε μαμαλάκι, φωτισέ μας. Και τώρα θα ρίξω το γάλα. Ζεστό, ε. Πάντα ζεστό. Πρέπει να είναι ζεστό. Δεν θα με ρωτήσετε γιατί. Ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά δεν θέλω να μάθω. Καλά. Θα σας πω τότε. Αυτά είναι μικρά μυστικά της κουζίνας που σαν γυναίκες που είμαστε πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Πες το και σε εμάς το μυστικό σου. Για να μην σβολιάσει. Φέρει και το σβόλιασμα. Άμα παιδεύεσαι χρόνια στην κουζίνα, όλα τα μαθαίνεις. Λιλίκα, τι έπατε σήμερα με το μαγείρεμα. Πώς, γυναίκα είμαι. Οι καλύτεροι μάγειροι είναι άντρες, έτσι λένε. Ρένα, έλα εδώ, έλα εδώ. Όχι. Έλα εδώ, παιδί, μένα εδώ. Άρα κάτω με τώρα, έτσι. Ναι. Συνέχεια, συνέχεια. Έτσι, έτσι. Συνέχεια, συνέχεια, ναι. Για να μην σβολιάσει. Εγώ τώρα θα ανοίξω φύλλο. Χαρτί το κάνω εγώ το φύλλο. Μισό εκατοστό. Δεν καταδέχομαι παραπάνω. Λιλίκα, πότε έμαθες να μαγειρεύεις. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουνα συνέχεια πίσω από τον ποδόγυρο της μάνας μου. Ό,τι έκανα αυτή, την άλλη μέρα το έφτιαχνα εγώ. Βρε Λιλίκα, εσύ δεν είσαι ορφανή. Ναι. Και πότε την έβλεπες τη μαμά σου. 3 με 5. Στα νεκροταφεία στο Μέτσοβο έχουν επισκεπτήριο, δεν ξέρεις εσύ. 10 χρονών ήμουνα όταν έχασα τη μανούλα μου. Μέχρι τότε τα είχα μαθεί όλα. Τι φταίω κι εγώ αν τα περνά εύκολα. Φέργεις Βάσο, πού πας. Αν μείνω θα πω πολλά. Καλά, φύγε τότε. Τι άλλες δουλειές έχουμε, με έχει πιάσει μια ενεργητικότητα. Thank you.
καλή όμως. Καλά μια στα μάτια της. Έχει το σκοπό της. Και είναι και χαζή. Άσχος ρε Βάσο. Εδώ και άγω μου πώς να πείσω το κόμμα να με κατεβάσει για δήμαρχο. Νομίζει ότι με τις δουλειές θα μας πεις ότι είναι γυναίκα. Έλα εδώ. Πήρε αυτό σου παρακαλώ. Αυτά τα σκέφτεσαι εσύ με το άρα στο μυαλό σου. Η γυναίκα ένα φαγητό ήθελε να μας κάνει, μας το έκανε. Δεν της πέτυχε, δεν το φάγαμε. Πού είναι το πρόβλημα? Ότι δεν της πέτυχε τίποτα. Κουρτίνες πήγε να κάνει, τις ρήμαξε. Γεμιστά πήγε να κάνει, έκοβε τα πιπέρια από κάτω. Ναι, παίζει ρόλο που έκοβε τα πιπέρια. Σημασία έχει ότι τα άνοιξε και κάτι έβαλε μέσα. Ναι, κοιμά. Έχεις δει εσύ γεμιστά μόνο με κοιμά? Γιατί μόνο κοιμά έκανε μέσα. Και το χαρτί του Χασάπη. Πέντε βασικά πράγματα, εμείς οι γυναίκες τα ξέρουμε. Πρώτα σκουπίζεις, μετά σκουγγαρίζεις. Τι μου λες, αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν στείλει? Τι έχει πάθει αυτό? Καλή γυναίκα είναι, θα μου πεις. Ένας θεός ξέρει πώς θα βγάλει τα λεφτά της. Ναι, τώρα εδώ δουλεύει. Παλιά ήταν γιατρός στα σύνορα. Βέβαια, πώς να πάει στην παλιά της δουλειά. Τι να τους πει. Καλημέρα, είμαι ο ένας θεός ξέρει πώς το λένε, κοίτα να ξαναπιάσω δουλειά. Δεν γίνεται. Γιατί δηλαδή? Εσύ θα έχεις πρόβλημα να σου βρίσκει τον καταράκτη μία γιατρός που ήταν πρώην άντρας? Δεν μου λες εμένα για καταράκτες. Όλο το απόγευμα τηλεόραση βλέπω. Λες να μην ξέρω πως βγάζουν τα λεφτά τους κάτι τέτοια σαν για αυτήν. Τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Με νοιάζει δεν ρωτάω, η ζωή τι θα μου φέρει. Στο να χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μεγλέρι. Στο να χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μεγλέρι. Τσιπουράκια μας με τα όλα μου. Θα μου ζήσεις, φιλίκα μου. Έλα εδώ εσύ, θες και να σου ζήσει? Βλέπεις που έχω δίκιο. Τι γιατρή και τη σύνορα μου λες. Της αρέσει το τραγούδι, λέει. Είναι αυτά που λες, Βάσο. Έλα, Βάσο, έλα. Καλύτερα νεκρή. Άντε, να πεθάνεις και... Και μια χρονοπούλου δεν θα την έχω χορέψει. Είμαι γυναίκα του Γλεντιού και δεν... Του Γλεντιού είσαι, γυναίκα είσαι. Ως εδώ. Τέρμα η κοροϊδία. Σήκω και φύγε. Βάσο, θα θυμώσω και δεν θέλω καθόλου. Τι θέλεις από μας? Ποιος είσαι? Γιατί Λιλίκα δεν είσαι. Πώς σε λένε? Γιώργο, Στέλιο. Μα τι είναι αυτά που λες? Ρένα, την ακούς? Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Είναι άντρας τέτοια γυναικάρα? Σε λυπάμαι γιατί είσαι άρρωστη. 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 Γιατί δεν μας λες ποια είσαι, φοβάσαι? Εγώ να φοβάμαι? Λιλίκα Γεωργίου με λένε. Ακόμα και για το όνομά σου αμφιβάλλω. Ρένα, είδες ποτέ ταυτότητα? Πού είναι η ταυτότητά σου, κυρία μου? Να ξέρουμε ποια βάζουμε στο σπίτι μας. Ωραία ιδέα. Λιλίκα, δείξτε ταυτότητά σου, είναι εδώ. Ρίξε εδώ. Πού είναι η τσάντα σου? Να, έλα, πάμε να τη δείξουμε την ταυτότητα. Πάμε, μας έφαγε πια. Έλα, Λιλίκα μου. Θέλεις ταυτότητα? Ναι, θέλω. Ορίστε, παγώθηκες πια. Να μάθουμε επιτέλους από πού βγαίνει και το Λιλίκα. Δεν ανοίγει. Ευχαριστώ. Πού είναι? Εδώ την είχα. Κάπου την είχα να... Κάτσε, να σε πάει. Όχι! Θα την βρω μόνο μου. Κοίτα να δει. Δεν τη βρίσκω. Δεν τη βρίσκεις. Δεν μιλάει. Ώρα. Καμιά ώρα. Κώστα. Κώστα. Δεν ακούει. Τι έγινε, έγινε κάτι? Τι. Έπαθε τίποτα ο Γιάννης? Είσαι ηλίθια, για το Γιάννη θα ήταν έτσι. Ε, τότε τι έγινε? Του ζήτησαν ταυτότητα. Πού?
Μπάτσι, του κάνω αλκοτέστ. Όχι, χειρότερα. Μάλλον η Ρένα τον κατάλαβε ποιος είναι. Τον Κώστα? Όχι εμένα. Και αυτός τι είπε, Κώστα? Κώστα, τι είπε, το έμαθε? Ε, Κώστα. Άδικα μιλάς, δεν ακούει. Τι θα κάνουμε, Πέτρο? Κάτι πρέπει να κάνουμε, Αγγέλα. Δεν κάνετε μια καρμπονάρα? Είναι γυναίκα. 100%. Εσύ ειδικά δεν θα έπρεπε να το λες αυτό. Ίσα-ίσα. Εγώ ξέρω καλύτερα από όλους την Ηλίκα. Γι' αυτό ακριβώς. Να σκύβεις το κεφάλι και να λες πώς την πάτησα. Για προσέξτε τι λέτε, μεγάλη γυναίκα. Δεν πάτε να σας δει καλύτερα κανένας γιατρός. Εγώ έχω στοιχεία που θα με βγάλεις και τρελή. Πού είναι η ταυτότητά της? Δεν μου λες, Πετράκη, σου μοιάζω για χτεσινή? Λες την ηλικία μου, να μην μπορώ να ξεχωρίσω την Ήρα από το Στάρι? Δεν μου λέτε, κυρία Βάσο, με θεωρείτε για μαλάκα? Λέτε να μην ξέρω να ξεχωρίσω μια γυναίκα από έναν άντρα? Ναι. Προσέξτε τι λέτε, γιατί θα με δείτε όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Για να σε δούμε. Για να δούμε τι το κάνεις δύο μέτρα, boy. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όταν μου το είπες, δεν είπα κουβέντα, εντάξει. Έτσι και σε ξανακούσω να λες και πράγματα για τη Λίκα, θα γίνει χαμός. Τι θα γίνει? Χαμός θα γίνει. Χαμός. Ορίστε μας, καλέ ο Πετράκης, έμαθε και να απειλεί. Ρε, κατάλαβες, σου είπα. Μούγκα. Έδειξες κι εσύ το πραγματικό σου πρόσωπο. Ούτε ιερό, ούτε όσιο δεν έχετε πια. Βρε, την ηλικία της μάνα σου έχω, δεν ντρέπεσαι? Εσύ δεν ντρέπεσαι να εκθέτεις έτσι έναν άνθρωπο? Άνθρωπο? Πού τον είδες? Τι πάθετε, με τι παίζετε? Με τα νεύρα μου. Θα σπάσουν, θα τα σπάσουν. Πού το βρήκατε το αυτοκινητάκι? Μου το έφερε μια ψυχοφόρος μου. Για το παιδάκι μου, μου είπε. Είστε καλά, δεν θα πάτε στη Βουλή? Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 38. Γιατί κοιτάτε τα πόδια μου, δεν με πιστεύετε? Γόβα 42 έχεις δει? Μια θεία μου φορούσε 41. Θεία-θεία, με θείο και παιδιά. Και γκόνια, γιατί ρωτάτε? Ναι. Πού διαφέρει ένας άντρας από μια γυναίκα? Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Μάλιστα. Και εσύ, Χαζή, απάντηση είναι αυτή. Τι έκανες τόσα χρόνια στην Πάντιο? Τι θέλετε, την άποψή μου για την ισότητα των φίλων? Θέλω μπαταρία για το αυτοκινητάκι μου. Αυτό θέλω. Έχεις μπει στο ίντερνετ? Ναι, μου ζήτησε ο Χρήστος να το βρω κάποιες σχολές στην Αγγλία. Κρίμα που δεν μπορώ να μπω κι εγώ. Έλα, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα? Όχι. Τι πρέπει να κάνω? Κάτσε σου. Λοιπόν, γράφεις εδώ αυτό που θέλεις και περιμένεις να το κατεβάσει. Πού θα το κατεβάσει? Έτσι λέγεται όταν σου βγάζει τη σελίδα που ζητάς. Δηλαδή γράφω εδώ τώρα? Ναι. Αλλαγή. Φίλου. Βάσο, τόσο απελπισμένη είσαι. Δεν ήθελα να σου το πω, αλλά... Είχες βρε, Βάσο, αυτό είναι πολύ σοβαρή απόφαση. Καλείσαι με τα καλά σου. Για μένα νομίζω ότι σου λέω. Τότε για ποιον? Για μια φίλη μου. Ο άντρας της έγινε γυναίκα και κατάλαβες τώρα πως νιώθει. Θέλω να βρω που στο διάβολο γίνονται αυτές οι εγχειρήσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όχι, και έτσι θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Μην το λες αυτό. Την κοπέλα στην Ιγυρία την είδες? Την ξυλοκοπήσανε γιατί βρέθηκε βιασμένη. Έλα, βοήθησέ με που δεν μπορώ μονάχη μου. Λοιπόν, ωραία. Νοσοκομεία αλλαγής φίλου. Ορίστε.
Εδώ γράφει που γίνονται οι εγχειρήσεις διόρθωσης φύλου. Αγγλία, Καναδάς, Ελλάδα. Παπα, η Ελλάδα. Ολλανδία. Να το. Ολλανδία. Ορίστε. Άμστερνταμ. Γίνονται και στο Άμστερνταμ. Κάνουν και στο Άμστερνταμ. Oh. Ανθή τζιν! Όχι, να μην πιω, δεν θα πιω. Ανθή άκυρο! Να δεις που όταν τη συνάντησες την ακατονόμαστη στο Άμστερνταμ, γι' αυτό είχε πάει. Δες την αλήθεια. Με ρωτάς αν θέλω να τη δω. Βισκουντάς. Πρέπει να τη δεις. Ναι, ναι, βισκουντάς, παιδάκι μου. Δεν μπορώ να βάλω την μπαταρία. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ωχ, Παναγία μου. Και συγγνώμη, βρεβάσου μου. Όποιος πάει δηλαδή στο Άμστερνταμ, κάνει αλλαγή φύλου. Λιλίκα, ναι. Αυτός ο Πετράκης ξέρει πολλά. Ήρθε πρωί-πρωί και με απειλούσε στο σπίτι. Πετράκης. Τι είπε ο Πετράκης? Έπεσαν οι μάσκες, Ρένα μου. Να δεις που αυτός την πήγε εκεί πέρα. Τσ. Τι μου το έφερες αυτό? Δεν σου είπα όχι? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Τι θα γίνει με σένα? Ούτε μάτια έχεις, ούτε αυτιά έχεις. Πώς την κάνεις, παιδί, με αυτή τη δουλειά εσύ? Γραμματέας είμαι, δεν είμαι σκοπό στα σύνορα. Πού το πας αυτό, παιδάκι? Τώρα δεν μου πότε ότι δεν θέλετε. Ναι, ναι. Τι θα ξαναρχίσει πάλι το ποτό? Όχι, δεν αξίζει. Σκέψου την κόρη σου, τον άντρα σου, το σηκώτη σου, το δέντρο που θα στήσει του χρόνου στο Σύνταγμα. Καράβι θα στήσω. Το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ναι. Λίκα. Τι είναι? Ναι. Θες να έρθει σπίτι? Το βράδυ. Όχι, όχι, δεν θα ανεβάσω. Γιατί κλαις? Κουράστηκα. Γιατί το λες αυτό, βρε Λιλίκα? Τι ζητά? Έναν άντρα. Πόσο δύσκολο είναι? Είναι. Αφού η μισή είναι παντρεμένη και άλλη μισή είναι... Καθάρματα, ε. Αγιά σου. Απ' το στόμα μου το πήρες. Τι κάνω εγώ στη ζωή μου, ε? Μπορείς να μου πεις τι κάνω? Τι κάνεις, βρε Λιλίκα μου? Ό,τι κάνουν όλοι, κάνεις κι εσύ. Κοιμάσαι, τρως, ξυπνάς. Αυτό το κάνουν και οι αρκούδες. Γιατί, τι νομίζεις? Οι αρκούδες δεν θέλανε λίγο παραπάνω. Αλλά βλέπεις, η φύση της αδίκησε. Εμένα πάντως σίγουρα μ' αδίκησε. Γιατί το λες αυτό, Λιλίκα μου? Γιατί το λες? 2 μέτρα γυναίκα είσαι. Έξυπνη είσαι. Τριχοφία δεν έχεις. Ξέρεις τι σημαίνει κάθε 2 εβδομάδες αποτρίχωση? Εσύ? Ναι, ναι, εγώ. Να αφήσω το μουστάκι. Αντρούτσος γίνομαι. Αλήθεια? Εντύπωση σου κάνει, ε? Βέβαια, γιατί εσύ δεν ξέρεις από αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Αφού δεν σου λείπει τίποτα. Τι σου λείπει? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να κοιμάμαι και να ξυπνάω με έναν άντρα. Ναι. Έχω ένα κρεβάτι να και ένα μαξιλάρι να. Λες και είμαι μωρό. Θα το δώσω το στρώμα μου και θα πάρω μονό. Α, δεν θα βρεις. Όλοι μονά ζητάνε. Υπάρχει έλλειψη μονών. Είμαι τόσο απελπισμένη που είμαι έτοιμη να πάρω τηλέφωνο ένα φίλο μου. Παλιό από το σχολείο. Α, για πες, δεν μου έχεις μιλήσει ποτέ γι' αυτόν. Ποιος είναι? Ο Μάριος. Ήμασταν μαζί μέχρι το πρώτο έτος της ιατρικής. Αλλά μετά χωρίσατε. Ναι. Εσένα σε συνεπήρη επιστήμη και χωρίσατε. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσες γυναίκες την έχουν πατήσει έτσι? Και τώρα στα 40... 36. 38 μου είχες πει. Το θυμάσαι? Εντάξει, δεν είδα ταυτότητα. Αλλά μετά τα 30, άμα δεν έχεις βρει άντρα, ψάχνεις τους παλιούς συμμαθητές. Και δεν σε χωράει το σπίτι. Η Βάσονα της που κοιμάται. Σε πέτρα. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Μάριος? Μάριος? Παπάζο. Α, Παπάζο. Γιατρός είναι.
Και γιατί δεν του τηλεφωνείς? Δεν έχεις τηλεφωνό του? Ναι, ναι, πώς. Το βρήκα στον κατάλογο. Εκατομμύρια παπάζοκλοι. Μάριος κοίτα. Ναι, Μάριος, Μάριος. Να το, δύο έχει. Δεν γράφει επαγγέλματα. Ένας Χαλάνδρη, ένας Περιστέρη. Από το Περιστέρη ξεκίνα. Από Χαλάνδρη ξεκινάω. Σιγά μην έβλεπε Περιστεριώτη. Ναι, όμως εκεί κρύβονται τα καλύτερα παιδιά, πες της. Δεν ψάχνουμε για παιδιά. Για την αλήθεια ψάχνουμε. Τι κάνετε εκεί? Ψάχνω να βρω ένα παλιό μου συμμαθητή. Πάλι να ερωτευτείς, θέλεις? Πρόσεχε, μαμά, γιατί εσύ τα δίνεις όλα και στο τέλος καίγεσαι. Ναι. Καλημέρα σας. Γυναίκα είναι. Το γιατρό θέλω, πες. Ναι. Τον κύριο Παπάζογλου θα ήθελα, παρακαλώ. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού. Είμαι μια ασθενής του. Τι ασθενής του? Γιατρός δεν είναι? Α, ναι, περιμένω. Ορίστε, είχε δίκιο η Λίκα. Κακιά γυναίκα. Ναι, ναι, κύριε Παπάζογλου. Ναι, γεια σας. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού. Για μένα. Γιατί? Τι? Ω, τι λέει? Την ίατρος είναι. Γέλαβε, γέλαβε. Πάρε το, πάρε το. Λοιπόν, εδώ. Μάριος Παπάζογλου, ζήτα. Το Μάριο Παπάζογλου. Ναι, καλημέρα. Του κυρίου Παπάζογλου εκεί? Του γιατρού? Τι? Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Γεια σας. Είχε μαγαζί με φρουτάκια. Και τώρα είναι στη φυλακή. Η γυναίκα του ήταν. Λοιπόν, τι λες τώρα? Όχι, όλα ψέματα. Γιατί τόσα ψέματα, Θεέ μου, γιατί? Τι λέει? Πότε έμπλεξε κιόλας? Ω, πάνω. Πού είναι τα παγάκια, δεν έχουμε παγάκια? Μα αφού το κόψες. Δηλαδή, αν σπάζαμε το κεφάλι μας, τι θα βάζαμε απάνω? Ρένα μου, τι ευχάριστη έκπληξη. Αλήθεια, χαίρεσαι? Μόνη σου είσαι εδώ? Ή είναι και ο Μάριος? Ποιος Μάριος? Α! Δεν του τηλεφώνησε ακόμη. Έλα, πέρασε. Κάτσε. Ήρθα να με βοηθήσει σε κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις, Ρένα μου. Ναι. Με πήραν από ένα περιοδικό και μου ζήτησαν τη γνώμη μου για το γάμο του υπουργού. Ξέρεις, του Νορβηγού. Με τον καλό του. Και δεν ξέρω τι να τους πω. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου? Θες την αλήθεια? Τη δήλωση του Γιακουμάτου την έχεις ακούσει? Αυτός το κατέκρινε. Είχε δημόσει πάρα πολύ. Δεν το συζητώ, είπε. Τι, δεν πιστεύω να σ' αρέσει να βλέπεις και δύο άντρες να παντρεύονται. Θέλεις να σου πω την αλήθεια? Ναι. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν σε πιστεύω, Λιλίκα μου. Εντύπωση μου κάνει. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, θα τον κόψω το καφέ. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά τώρα τελευταία. Μήπως φταίει ο κύκλος σου? Είναι σταθερός. Γιατί είναι δικό σου? Ασταθής. Εντελώς ασταθής. Αφού λέω να πάω να με κοιτάξει ένας γιατρός. Γιατί, εσύ τι είσαι? Παθολόγος είμαι εγώ. Δεν είμαι γυναικολόγος. Γυναικολόγος είμαι. Α, γυναικολόγος. Μάλιστα. Κρίμα όμως, βρε Πετράκη, που τα άφησε τα σύνορα, Κουράστηκε, βρε Ρένα. Πόνος, θάνατοι, δυστυχίες. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος? Ναι, και δεν άντεξε να είναι γιατρός. Όχι. Ξέρεις τι μου έλεγε κάθε βράδυ? Άρε Πέτρο, καθόμουν και κοίταζα, λέει, ψηλά τον ουρανό. Μπας και περάσει κανένα αεροπλάνο και ρίξε εμβόλια. Είναι ζωή αυτή? Όχι, δεν είναι. Και δεν μου λες, Πετράκη μου, πού γνωριστήκατε εσείς? Την Λίκα στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή, στον Νέο Κόσμο. Ντομάτες η μάμα αγοράζει. Ναι. Εσύ δούλευες εκεί? Όχι, βέβαια. Εγώ είχα πάει να αγοράσω μέλι. Γιατί ξέρεις, το μέλι βοηθάει πάρα πολύ τις φωνητικές χορδές. Ναι. Έχει μέσα κάτι. Ναι, κατάλαβα. Και τις μελώσατε τις ντομάτες. Σχεδόν. Ναι. Ο Κώστας την ήξερε? Ο Κώστας.
Όχι, γιατί εγώ τη Λίλικα την ήξερα όταν ο Κώστας... Α, ναι, καλέ. Τι λέω τώρα κι εγώ. Ναι. Εσύ ήσουν στο Άμστερνταμ τότε, μαζί της. Ναι. Και δεν μου λες, Πετράκη, για ταξίδι αναψυχής είχατε πάει στο Άμστερνταμ. Γιατί άλλο να πάει κανείς στο Άμστερνταμ. Τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα και με δουλεύει. Κι εγώ κάθομαι. Μόνο σου μπλέχτηκες. Αφού είσαι τρεις αλλάξει ζωή. Τι ήθελες και μπήκε στη δική τους. Αυτή μπήκε. Και εσύ γιατί την άφησες να μπει. Και μου ζητάει και ταυτότητα. Πώς την πάτησα, έτσι μπορείς να μου πεις. Τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου. Τίποτα. Ξέρεις πως το ζηλεύω αυτό που παίρνεις το μπλουζάκι σου. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ μπλουζάκι. Πώς δεν θα γίνεις. Θα γίνεις με νούμερο από πάνω. Όταν το μάθει ο πατέρας μας. Μπορείς να σταματήσεις τώρα το σίδερο. Δεν μπορώ. Έχω νευρικότητα. Έχει νευρικότητα. Νευρικότητα. Ναι. Α! Α, έλα, έλα, ναι, ναι, τι κάνει, ναι, πότε, να έρθω, αύριο, εντάξει, γεια. Ιρένα, τι ήθελε. Ορίστε, το ξανάρχισα. Αγγέλα μου, θα σκαγαν, δεν στα έλεγα. Όλα ψέματα. Αποκλείεται. Η Λιλίκα, δεν το πιστεύω. Όλα ψέματα, παιδί μου, σου λέω. Ποιο Άμστερνταμ, ποιο Μάριος, ποιο Μπέτσοπο, ποιο... Καταρχάς, γιατί πήγε εκεί. Τα χέρια της καλέ, μην πάτε μακριά. Κουπιά! Άντε καλέ. Δεν έχετε δει, μου φαίνεται, τα χέρια της Βερούλη. Χρυσά! Της Βερούλη τα χρυσά. Εξάλλου δεν φορούσα και 42 νούμερο. Γόδες. Αγγέλα μου, την πάτησα σαν βλάκας. Έλα καλέ, μην κάνετε έτσι τώρα. Είστε με τα καλά σας. Εσείς σε λίγο θα μου πείτε ότι ο Βλωράκης θα έχει με τον Κύρκο. Εγώ πάντως στη στόπα της Ρένας. Να πάμε στο Μέτσοβο να βεβαιωθούμε. Ποιο Μέτσοβο! Τι λέτε τώρα. Σε λίγο θα μου πείτε να πάρουμε τηλέφωνο και στον ιατρικό σύλλογο να μάθω. Τι είπες τώρα. Τι είπα τώρα. Τι είπες, να μάθουμε, τι να μάθουμε, τι από να μάθουμε. Από τον ιατρικό σύλλογο να μάθουμε. Βρε Βασούλα, πώς δεν το σκεφτήκαμε, βρε Βασούλα, φέρτε το κατάλογο. Το κατάλογο, καλέ, ποιο καμπάσο. Ρένα, Ρένα, ας το κατάλογο τώρα, τι πράγμα είναι αυτά. Παιδάκι μου, εγώ. Ξέρεις, λέω, να πάρω εγώ αύριο το σπίτι, να πάρω εγώ. Πάρεις εδώ και εγόμαστε εδώ. Ρε, ας το κατάλογο. Φέρε εδώ. Ας το κατάλογο. Ιατρικό σύλλογος, από τι αρχίζει. Γιώτα. Γιατί δεν θες να πάρω εγώ αύριο το σπίτι μου. Άσε με, παιδί μου. Άσε με τώρα. Γιώτα. Μίλα εσύ, δεν μπορώ εγώ. Εγώ? Εγώ? Ναι. Ναι, γεια σας. Μια πληροφορία θα ήθελα, παρακαλώ. Υπάρχει κάποια γιατρός στο όνομα... Λίμικα, ναι, στο όνομα... Γεωργίου. Έλα, αγάπη μου, Λίκελου, κελά. Ναι, Λιλίκα Γεωργίου. Ναι, περιμένω. Ναι. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Τα ξέρει όλα. 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 Εντάξει, δεν ξέρει και ποιος είσαι, αλλά... Πότε είσαι αυτό. Πού πας. Σένα ερχόμουν. Κι εγώ σε σένα. Γιατί, έχεις καμιά καινούργια συνταγή για να μας μαγειρέψεις. Τι είναι αυτό. Η ταυτότητά μου. Αυτή δεν ήθελες να δεις. Λιλή Γεωργίου γράφει. Αυτό το ξέρω. Δίπλα διάβασα. Τι γράφει. Εξαλλαγής φύλου. Εξαλλαγής φύλου. How can I be sure in a world that's constantly changing
How can I be sure where I stand with you?